Ο Σταύρος Νιάρχος και η Ντάσα Ζούκοβα είναι από τα πιο όμορφα ζευγάρια της Showbiz. Θα περάσουν το καλοκαίρι τους σε ένα φημισμένο εξοχικό 23 στρεμάτων και αξίας 65 εκατομμύρια ευρώ, στην έπαυλη στα Χάμπτονς, όπου κάποτε ο Αντί Γουόρχολ φιλοξενούσε την Τζάκι Κένεντι Ονάση και τον Άρν Λένον. Θα περάσουν το καλοκαίρι τους ο Σταύρος Νιάρχος και η Ντάσα Ζούκοβα. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιανουάριο στην Ελβετία σε έναν γάμο γεμάτο με διασημότητες, γαλαζοαίματους και μέλη του διεθνούς jet set, νίκιασε τη θρηλυκή έπαυλη EOTV του Μοντόκ για το καλοκαίρι. Μάλιστα, σκοπός του Έλληνα κληρονόμου και της πρώην συζύγου του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Ρωμάν Αμπράμοβιτς είναι να δοκιμάσουν το εξοχικό των 65 εκατομμύρια δολαρίων, καθώς πληροφορίες της EO Group 5J με τόνο λένε ότι ενδιαφέρονται να το αγοράσουν. Το ακίνητο, που αποτελείται από μία βασική έπαυλη και 6 ανεξάρτητους ξενώνες σε μία έκταση 23 στρεμάτων, ενώ διαθέτει δική του παραλία, ανήκει στον δισεκατομμυριούχο συλλέκτη τέχνης και γκαλερίστα Άνια Μλίντερμαν. Χτισμένο τη δεκαετία του 1930, ως εξοχικό για το ψάρεμα της εύπορης οικογένειας Τσέρτς. Το ακίνητο είχε αγοραστεί το 1972 από τον Αντί Γουόρχολ και τον σκηνοθέτη Πολ Μορισέι Αντί 225. 000 δολαρίων, τα χρόνια εκείνα, στο EOTV φιλοξενούνταν οι μεγαλύτερες διασημότητες της εποχής, από την Elizabeth Taylor έως τον Mick Jagger. Εδώ και λίγους μήνες, ο Λίντερμαν αναζητά διακριτικά αγοραστή για το θρηλυκό ακίνητο, το οποίο ο ίδιος είχε αγοράσει αντί 50 εκατομμύρια δολαρίων το 2015, σήμερα, η τιμή εκκίνησης του τοποθετείται στα 65 εκατομμύρια δολάρια, καθώς η αγορά ακινήτων στα Χάμπτονς έχει εκτοξευθεί λόγω του κορονοϊού. Με δεδομένο ότι τα σύνορα της Ευρώπης παραμένουν ερμητικά κλειστά για τους Αμερικανούς, η αφρόκρεμα του Μανχάταν, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα ταξίδευε τώρα για το Σεντρόπε ή την Ίμπιζα, αναζητά ένα γωνίο σε ένα καταφύγιο για το καλοκαίρι. Με τους μεσίτες να διπλασιάζουν τις τιμές για τα λιγοστά σπίτια που έχουν απομείνει προς ενοικίαση στα Χάμπτονς, πλέον γίνεται σαφές ότι ο αγαπημένος προορισμός της νεοϊορκέζικης αριστοκρατίας θα είναι ο το εξής προσιτός μόνο για τους super rich. Το Σάντκασελ, για παράδειγμα, ένα από τα πιο περίοπτα ακίνητα της περιοχής, όπου έχουν μείνει διασημότητες όπως η Μπιγιονσέ και το οποίο νοικιαζόταν πέρυσι αντί 1 εκατομμύριο δολαρίων για τη σεζόν, κλείστηκε φέτος τα 2 εκατομμύρια δολάρια και μάλιστα μέσα σε ένα 24ωρο από τη στιγμή που βγήκε στην αγορά. Επέκταση, για την Ντάσα Ζούκοβα, τα Χάμπτονς είναι ένας γνώριμος προορισμός, αφού το 2016 νίκιαζε εκεί μαζί με τον Αμπράμοβιτς την κατοικία στην οποία είχε περάσει τα καλοκαίρια των παιδικών της χρόνων η Τζάκι Κένεντι Ονάουτι. Και αν τελικά αποφασίσουν με τον νέο της σύζυγο να αγοράσουν, θα επεκτείνουν περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των εντυπωσιακών ακινήτων που διαθέτουν.